Τόκιο 2024, τεράστια εμπειρία, τεράστια ευκαιρία για το ελληνικό οικοσύστημα της πληροφορικής και της τεχνολογίας να δείξει τι αξίζει. Το πιο σημαντικό είναι πως είμαστε όλοι εδώ πέρα, όλο το οικοσύστημα της τεχνολογίας, προκειμένου να υποστηρίξουμε ελληνικές λύσεις, να δείξουμε τι προϊόν μπορούμε να εξάγουμε και φυσικά να πάρουμε καλές ιδέες και να τις κουμπώσουμε στις δικές μας. Θεωρώ πολύ μεγάλη επιτυχία τη διοργάνωση που υποστηρίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για μια καινούργια, πιο ψηφιακή, πιο φωτεινή, πιο αποτελεσματική Ελλάδα. Λοιπόν, καλησπέρα από τη Βαρκελόνη του 2024. Για 10η χρονιά η Ελλάδα βρίσκεται εδώ. Η Εθνική Ομάδα Τεχνολογίας και Κοινοτομίας με την εξωστρέφειά της παρουσιάζει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες της. Φέτος έχουμε 37 εταιρείες, αλλά το σημαντικότερο είναι ότι έχουμε πάρα πολλά άτομα από κάθε εταιρεία. Το οποίο σημαίνει ότι πλέον οι εταιρείες βλέπουν την αξία που δημιουργεί η έκθεση, το κέρδος που μπορεί να υποφεληθούν και με επενδύουν στο να φέρουν ανθρώπους για να κάνουν συνέχεια ραντεβού. Υπάρχουν εταιρείες που ήδη έχουν κλείσει και έχουν κάνει πάνω από 30-40 συναντήσεις μέσα στο πρώτο διήμερο. Υπάρχει ενδιαφέρον από επενδυτές, υπάρχει ενδιαφέρον από συνεργάτες, από άλλους υπήρους για να κάνουν συμφωνίες με τις εταιρείες, υπάρχει ενδιαφέρον για εταιρείες να αγοράσουν υπηρεσίες και προϊόντα από τις εταιρείες μας. Το σημαντικότερο όλων όμως σε αυτή τη διαδρομή είναι ότι φέτος είχαμε και πολύ έντονο το στοιχείο της πολιτικής ηγεσίας. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο κ. Παπασεργίου, ο Υφυπουργός, ο κ. Κυρανάκης, ο Γενικός Γραμματέας, ο Διοικητής της ΑΔΕ, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και πολλοί άλλοι ήταν εδώ πέρα, είδαν από κοντά και γνώρισαν τις εταιρείες μας, υποστηρίζουν την προσπάθειά μας και νομίζω ότι όλοι μαζί θα προχωρήσουμε για ένα 2025 πολύ πιο δυνατό και να βάλουμε το πήχη ακόμα ψηλότερα. Θεωρούμε ότι μέχρι σήμερα ήταν η καλύτερη παρουσία μας στην Βαρκελόνη και πιο δυνατή, του χρόνου ακόμα καλύτερα. Είναι η πρώτη μας συμμετοχή σε αυτό το παγκόσμιο ψηφιακό γεγονός, αυτή την παγκόσμια ψηφιακή έκθεση. Με πολύ χαρά συμμετέχουμε στην ελληνική αποστολή. Από την πλευρά μας έχουμε έρθει να παρουσιάσουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες και τα τεχνολογικά αποτελέσματα της πλατφόρμας MyData, η οποία ήδη μετρά 1,4 εκατομμύρια επιχειρήσεις, 3,2 εκατομμύρια δισεκατομμύρια παραστατικά και 2,3 εκατομμύρια ευρώ συναλλαγών καταγεγραμμένα στα βάση δεδομένων της ΑΔΕ. Είναι ένα πολύ ενδιαφέρον γεγονός, είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα έκθεση με πάρα πολλούς εκθέτες και πάρα πολύ χρήσιμες ιδέες και για τις δικές μας δραστηριότητες στην ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εισόδων. Προσωπώ λοιπόν την Acromove σήμερα. Ήρθαμε εδώ με την βοήθεια του ΣΕΚΕ και του Enterprise Greece στο ελληνικό περίπτερο να δείξουμε τη λύση μας πάνω στο Private 5G βασισμένη στο φορητό Edge Data Center που φτιάχνουμε στην εταιρεία, που είναι και το βασικό προϊόν της Acromove. Έχουμε ήδη κάνει αρκετές συναντήσεις με πολλούς ενδιαφερόμενους partners και υποψήφιους αγοραστές. Αυτό που μας διαφοροποιεί φέτος σε σχέση με πέρσι είναι ότι έχουμε ένα ολοκληρωμένο προϊόν, μια έτοιμη λύση πάνω στη δημιουργία ενός ιδιωτικού 5G δικτύου. Η βασική εφαρμογή, το βασικό use case που δείχνουμε είναι πάνω στο broadcasting, είναι στην χρήση του δηλαδή από εταιρείες παραγωγής με κάμερες και με όλο τον εξοπλισμό που χρειάζεται για να γυριστεί μια παραγωγή σε εξωτερικό χώρο ή και σε εσωτερικό, χωρίς καλώδια. Αυτό είναι το trend, αυτό είναι που θα γίνεται από εδώ και μετά. Σιγά σιγά θα καταργηθούν και τα obby vans, δηλαδή τα φορτηγά που είναι γύρω από τα events και όλα θα γίνονται software defined, βάσει software, μέσα από ένα edge data center σαν το δικό μας. Είμαστε στην αρχή αυτής της επανάστασης και η Acromove έχει ένα προϊόν ακριβώς για να κάνει αυτή τη μετάβαση στη νέα εποχή για το broadcasting. Αντίστοιχα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό το προϊόν και για ειδικές περιπτώσεις που χρειάζονται να επέμβουν τα σώματα ασφαλείας, όπως σε πλημμύρες, όπως σε φωτιές, όπως σε σεισμούς και πρέπει να στηθεί γρήγορα ένα δίκτυο να εξυπηρετήσει αυτές τις ανάγκες. Όταν τα δίκτυα πέφτουν, είτε λόγω congestion, είτε λόγω άλλων προβλημάτων, εμείς έχουμε τη δυνατότητα να το δώσουμε αυτό το σύστημα, να το πάρουν η πολιτική προστασία και να στήσει γρήγορα ένα 5G private να εξυπηρετήσει τις ανάγκες της. Την επικοινωνία μεταξύ των πυροσβεστών, μεταξύ των εθελετών που βρίσκονται στην περιοχή, μεταξύ των διασωστών. Μια άλλη σημαντική εφαρμογή για το data center μας πια είναι το 5G standalone, που πια γίνεται και στην Ελλάδα
αρχίζει να εφαρμόζεται από την Κοσμοτέ και σύντομα θα εφαρμοστεί και από τους άλλους παρόχους κινήσεις τηλεφωνίας. Το 5G standalone σημαίνει ότι μπορούν πια επιχειρήσεις να παίρνουν ένα κομμάτι του δικτύου για δικές τους ανάγκες και να χρησιμοποιούν τις δυνατότητες που δίνει το 5G. Εκεί μέσα στα cell towers πρέπει να υπάρχει υπολογιστική ισχύ στην οποία θα χρησιμοποιούν όλοι αυτοί οι χρήστες. Εκεί λοιπόν το δικό μας data center βρίσκει τον χώρο του. Μπορεί να τοποθετηθεί, είναι scalable, να μπει γρήγορα, να αφαιρεθεί, να πάει σε κάποιο άλλη περιοχή αν υπάρχει κάποιος άλλος πελάτης και είναι ένα ιδανικό προϊόν για εταιρείες κινητής τηλεφωνίας στην εφαρμογή του 5G standalone. Η εταιρεία μας συμμετέχει με την ελληνική αποστολή στο περίπτερο στην έκθεση MWC στη Βαργελόνη. Είμαστε μια εταιρεία από το μέδρο το Ηράκλειο Κρήτης και παραρτήματα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Μυτιλίνη. Είμαστε 17 χρόνια στο χώρο. Τα τελευταία χρόνια δουλεύουμε με εφαρμογές καινοτόμες στον πολιτισμό, με έμφαση στην επαυξημένη εικονική πραγματικότητα και το συνδυασμό με τεχνητή νοημοσύνη, όπου έχουμε δημιουργήσει ένα πρωτότυπο project που αφορά την παρουσία του συγγραφέα Νίκου Καζαντζάκη, όπου ο επισκέπτης μπορεί να μπει μέσα από μια μάσκα σε ένα εικονικό χώρο, να μιλήσει με τον Καζαντζάκη σε φυσική γλώσσα, να τον ρωτήσει σε ελληνικά και αγγλικά, να του απαντήσει και να πάρει τις πληροφορίες που θέλει. Έχουμε πάρα πολλές ερωτήσεις και το σημαντικό είναι ότι το bot μας εμπλουτίζεται, είναι δυναμικό και μπορεί να παίρνει νέες ερωτήσεις και απαντήσεις. Αυτό το project θέλουμε να το κάνουμε και με άλλους μεγάλους πολιτικούς και άλλα μεγάλα πρόσωπα της ιστορίας και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Η εταιρεία μας ασχολείται με το να φτιάξει Active Antenna Module, το οποίο συνίσταται από την Κεραία, όπως βλέπουμε εδώ, η οποία έχει συγκεκριμένα χαρακτηριστικά, είναι 2D printed antenna και έχουμε κάνει incorporate διάφορα functionality, το οποίο έχει να κάνει με passive elements, splitters, combiners, μέσα στο ίδιο antenna στοιχείο. Λόγω αυτής της enhanced antennas, έχουμε μία πολύ καλή συνεργασία με την NXP αυτή τη στιγμή και φτιάχνουμε αυτό εδώ, το οποίο είναι το RF module του base station. Βλέπουμε ότι η κεραία αυτή δίνει τη δυνατότητα να γίνουν integrate, να ολοκληρωθούν όλα τα κυκλώματα πάνω σε μία επιφάνεια που είναι το πίσω κομμάτι της κεραίας. Αυτό δίνει τη δυνατότητα να χαμηλώσουμε σε πολύ μεγάλο βαθμό τα losses και να αυξήσουμε πολύ το efficiency του base station. Για άλλη μια φορά, το ΕΒΑ βρίσκεται εδώ με τη θερμοκηπή δανειοποιών επιχειρήσεων Αθήνας και 6 startups που υποστηρίζουμε αυτόν τον καιρό για να υποστηρίξουμε και την εθνική προσπάθεια. Νομίζω είναι το τρίτο ή τέταρτο event στο οποίο συμμετέχουμε φέτος με τη startup μας. Έχουμε πάει στο Oslo Innovation Festival με 10 startups, στο Web Summit επίσης με 10 startups. Βρισκόμαστε εδώ με 6. Θα είμαστε στο Startup Extreme στην Νορβηγία με 7 startups και φυσικά έχουμε πάντα την υποστήριξη της Περιφέρειας και του Περιφερειακού Ταμείου Αττικής. Καλησπέρα, είμαι ο Θωμάς Δελιόπουλος, founder της εφαρμογής AthletesWear, μια αθλητική εφαρμογή η οποία δημιουργεί ένα πρωτοποριακό αθλητικό community, το οποίο είμαστε εδώ στην Βαρκελόνη για να μπορέσουμε να το προωθήσουμε και να το κάνουμε global. Η εφαρμογή είναι πρωτοποριακή γιατί στην ουσία δημιουργεί chat rooms για κάθε event ξεχωριστά που ενδιαφέρει τον αθλούμενο. Άρα δημιουργεί ένα κομμάτι επικοινωνίας. Έχει το κομμάτι της ενημέρωσης γιατί για κάθε αγώνα που καταχωρούμε μέσα στην εφαρμογή παίρνει ένα push notification στο οποίο ξέρει ότι καταχωρήθηκε από το αγώνα και πολύ περισσότερο οποιαδήποτε αλλαγή γίνει από το σημείο καταχώρησης του αγώνα μέχρι την ημέρα του αγώνα ενημερώνεται κατευθείαν αυτόματα. Τώρα το κομμάτι του social είναι κάτι το οποίο το τρέχουμε. Είμαστε ήδη στην αγγλική γλώσσα και μέχρι 15 Μαρτίου θα έχουμε και το κομμάτι του social. Αυτά. Η BeSpot ξεκίνησε γύρω στο 2019 να τρέχει στην εταιρεία. Είμαστε γύρω στα 40 άτομα πια. Αυτό που κάνουμε είναι ότι εντοπίζουμε χρήστες σε εσωτερικούς ή εξωτερικούς χώρους με μεγάλη ακρίβεια, χρησιμοποιώντας αλγορίθμους τεχνητής νοημοσύνης. Ένα νέο προϊόν που ετοιμάζουμε τώρα είναι για την καταπολέμηση της online απάτης. Μπορούμε να ταυτοποιούμε κάνοντας ελέγχους στη συσκευή του χρήστη αν το περιβάλλον να τρέξει μια εφαρμογή είναι ασφαλές. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται online έχουν πρόβλημα και αρκετά διαφυγόντα κέρδη
με το συγκεκριμένο, στη συγκεκριμένη περίπτωση. Οπότε εμείς δίνουμε αυτή τη λύση. Είναι πολύ εύκολα προσβάσιμη για προγραμματιστές. Δίνουμε μια λύση που είναι για προγραμματιστές. Είναι πολύ εύκολα, γίνεται πολύ εύκολα το integration, όπως λέμε. Η ενσωμάτωση δηλαδή αυτής της λύσης σε μια άλλη εφαρμογή. Και με αυτόν τον τρόπο οι εταιρείες που μας χρησιμοποιούν σαν λύση μπορούν να εξασφαλίσουν ότι τρέχουμε σε ένα safe περιβάλλον, σε ένα ασφαλές περιβάλλον. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που συμμετέχουμε στο MWC 2024. Έχουμε καταφέρει, είναι η τρίτη μέρα σήμερα, να μιλήσουμε και να κάνουμε συνέργειες εδώ και με το ισπανικό περίπτερο, την ισπανική συμμετοχή. Σήμερα βλέπουμε και την ολλανδική συμμετοχή, οπότε είμαστε πολύ χαρούμενοι και είναι σίγουρα μια μεγάλη ευκαιρία να γνωρίσουμε κόσμο, να δούμε το state of the art, όπως λέμε, δηλαδή τι γίνεται τεχνολογικά αυτή τη στιγμή στον κόσμο, και νομίζουμε ότι είναι μια πολύ ωραία προσπάθεια και του ΣΕΚΕ και όλων για να είμαστε εδώ και αυτή τη χρονιά. Θα χαρούμε πολύ να είμαστε και την επόμενη. Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Συμμετέχουμε και εμείς στο ελληνικό περίπτερο εδώ στην MWC 2024, παρουσιάζοντας την Beyond, η οποία θα πραγματοποιηθεί από 25 έως και 27 Απριλίου στο Διεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό Κέντρο Θεσσαλονίκης, κάνοντας γνωστή αυτή την τόσο σημαντική διοργάνωση για την τεχνολογία, την καινοτομία και τον ψηφιακό μετασχηματισμό στους επισκέπτες αλλά και τις εταιρείες που συμμετέχουν στο MWC. Σας περιμένουμε όλους τον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη. Dear audience, let me represent Evrika Digital Innovative Solution, IT outsource service provider registered in Greek jurisdiction. We do custom software solution based on customer needs and requirements and provide business analysis, IT outsource service solutions, artificial intelligence, scripts, web-based application and mobile-driven solutions for enterprises and companies required staff augmentation and software solutions for their business processes. Thank you for attention to our company. Welcome to any questions and discussion business proposal. Thank you. Είμαι ο Κωστής Καγγελίδης και εκπροσωπώ τη γνώμη πληροφορικής ΑΕ. Είναι ο δημιουργός του eHealth Pass, μιας πλατφόρμας ψηφιακής υγείας. Είναι η τρίτη μας χρονιά εδώ στο Mobile Congress, όπου ερχόμαστε να δικτυωθούμε, να προβάλλουμε τα προϊόντα μας και να συνεχίσουμε την εξωστρεφή πορεία της πλατφόρμας. Μέχρι τώρα ήταν μια πολύ σημαντική χρονιά, με σημαντικές επαφές από πολλές πλευρές του, από πολλές υπήρους. Οπότε είναι μια θετική, ένας θετικός απολογισμός για το 2023. Καλησπέρα. Είμαι η Βασιλίνα Γκίνογλου από την Grapevine Digital, η οποία είναι μια εταιρεία τεχνολογίας που ιδρύθηκε το 2020 και αυτή τη στιγμή μετρά περίπου 25 εργαζομένους, τόσο σε τεχνικό κομμάτι, όσο και σε business development και marketing κομμάτια. Η Grapevine Digital έχει αναπτύξει το Processify, το οποίο είναι μια no-code business process automation πλατφόρμα, που πρακτικά αυτό που κάνει είναι να βοηθάει τις εταιρείες να ψηφιοποιήσουν και να αυτοματοποιήσουν τις διαδικασίες τους. Είτε αυτές είναι αρκετά απλές, είτε είναι σύνθετες και περιλαμβάνουν πολλά συστήματα, πολλούς ανθρώπους και πολλά δεδομένα τα οποία πρέπει να μεταφερθούν ανάμεσα σε συστήματα. Έχουμε παρουσία στην Ελλάδα, έχουμε πελάτες από διάφορα sectors. Θέλουμε το 2024 να συνεχίσουμε να επεκτηνόμαστε εντός συνόρων και από το 2025 να ξεκινήσουμε να έχουμε βλέψεις και για παραέξω προς την Ευρώπη. Καλησπέρα, είμαστε από τη Ham Systems. Αναπτύσσουμε συσκευές για έξυπνες λύσεις για επιχειρήσεις. Συσκευές οποίες που σκοπό έχουν να μειώσουν την κατανάλωση ενέργειας και να εξοικονομήσουν πόρους και να σώσουν τα προϊόντα τους οι επιχειρηματίες.
Έχουμε συσκευές όπως είναι Wi-Fi κατά γραφικά θερμοκρασίας για απομακρυσμένο έλεγχο και εποπτεία των επαγγελματικών θαλάμων τους. Ενημέρωση σε περίπτωση που συμβεί κάποια βλάβη στο σύστημα και ανέβει η θερμοκρασία. Και επίσης να εκτυπώνουν τις καταγραφές σε PDF για τον υγειονομικό έλεγχο. Αντίστοιχα, έχουμε συσκευές IoT για μέτρηση κατανάλωσης ενέργειας. Όλα αυτά ο χρήστης μπορεί να τα ελέγξει απομακρυσμένα μέσω της πλατφόρμας. Διαθέσιμη για Android, iOS, αλλά και integration σε Google Home και Amazon Alexa. Από εκεί και πέρα έχουμε συσκευές, έχουμε να στοχεύουμε σε έξυπνες λύσεις σε Airbnb πελάτες, οι οποίους μπορούν απομακρυσμένα να ελέγχουν το χώρο τους, να εξοικονομούν ενέργεια, να μην μένει ανοιχτό το θερμοσύφωνο, το air condition, αν η πόρτα είναι ανοιχτή, και αντίστοιχα να μπορούν να δίνουν, αυτή είναι η καινοτομία που έχουμε, να μπορούν να δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να ελέγχει τις συσκευές αυτές όταν βρίσκεται μέσα στο σπίτι μόνο και να νιώθει την εμπειρία του smart home στο Airbnb δωμάτιο στο οποίο θα βρίσκεται. Είμαστε ελληνική εταιρεία, το software και το hardware το έχουμε αναπτύξει όλο εμείς από την αρχή και αντίστοιχα κάνουμε και integration αν χρειαστεί με άλλες συσκευές από άλλες εταιρείες. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκη συμμετέχει στην MWC προωθώντας την μεγάλη έκθεση τεχνολογίας που οργανώνουμε στη Θεσσαλονίκη 25 με 27 Απριλίου, την Beyond. Είμαστε εδώ για να, μαζί με τις ελληνικές εταιρείες που παράγουν τεχνολογία, για να δείξουμε το ελληνικό οικοσύστημα νέων τεχνολογιών και συγχρόνως να πείσουμε εταιρείες τεχνολογίας με παγκόσμια προοπτική, με δυνατότητες παρέμβαση στην παγκόσμια αγορά, να έρθουν τον Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη, να διασυνδεθούν με ελληνικές εταιρείες και να βοηθήσουν το ελληνικό οικοσύστημα νέων τεχνολογιών. Η Beyond είναι μια προσπάθεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της Helexpo, να δημιουργήσει στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης μία περιφερειακή MWC, όπως είναι η έκθεση της Βαρκελόνης, στην περιοχή μας. Είναι μία πρωτοβουλία που την έχουμε πάρει εδώ και μερικά χρόνια και φέτος θα είναι η πρώτη φορά στην τέταρτη διοργάνωση που θα είναι μία σημαντική διεθνής έκθεση στην οποία θα παρουσιαστεί το ελληνικό οικοσύστημα τεχνολογίας. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία να δημιουργήσουμε ένα σημαντικό γεγονός τεχνολογίας στην Ελλάδα, στη Θεσσαλονίκη, στα Βαλκάνια, στην Νοτιοανατολική Ευρώπη. Γεια σας και από εμάς, είμαι ο Μάριος Ιταλός. Είμαστε η εταιρεία Intergo Telecom. Είμαστε μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού. Εμείς αναπτύσσουμε πλατφόρμες για business messaging, στην ουσία για αποστολή SMS, Viber, WhatsApp. Τώρα αναπτύσσουμε το RCS. Και επίσης προσφέρουμε λύσεις χοντρικής σε μεγάλα δίκτυα και aggregators. Ένα άλλο προϊόν που έχουμε αναπτύξει είναι για υποστήριξη μεγάλων τηλεφωνικών κέντρων όσον αφορά προσφορά αριθμοδότησης για τηλεφωνία σε 55 χώρες. Είμαστε ευγνώμων που είμαστε εδώ, είναι η πρώτη χρονιά που εκθέτουμε και είναι ήδη πάρα πολύ επιδοκοδομητική η παρουσία μας εδώ. Και έχουμε ήδη καταφέρει πάρα πολλές σημαντικές συμφωνίες. Σας ευχαριστούμε πολύ και ευχαριστούμε για το. Hi, my name is Georgios DePastas, co-founder of LearnAI. In the age of big data, AI, and with privacy concerns, the key question remains: how can mobile apps and generally providers allow for this level of personalization that consumers are looking for while preserving privacy? So imagine a world where every app can actually provide the level of personalization we expect from Netflix or Spotify and give the right product at the right user at the right time. So that's what we enable with LearnAI. We've built a mobile SDK and a web library as well that enables providers to better understand the activity, the mood, the current setup and context in general of the user, and combining this with past history to provide the next level of personalization. We're a team based out of Canada and Greece, and we're very excited to be here in MWC together with the Greek Pavilion and representing innovation coming out of Greek founders.
Καλησπέρα. Είμαι ο Πέτσος ο Χρήστος, είμαι ο Διευθύνων Σύμβουλος της Modulus ΑΕ. Βρισκόμαστε εδώ στο περίπτερο του Enterprise Greece στη διοργάνωση μαζί με το ΣΕΚΕΕ. Η αλήθεια είναι πως είναι η τέταρτη χρονιά που ερχόμαστε εδώ. Η Modulus είναι παράγωγος τηλεφωνίας, παρέχει υπηρεσίες τηλεφωνίας κυρίως σε επιχειρήσεις στην Ελλάδα και υπηρεσίες εικονικού τηλεφωνικού κέντρου, που δίνουν δυνατότητα στους συνδρομητές μας να έχουν υπηρεσίες και χαρακτηριστικά ενός συμβατικού τηλεφωνικού κέντρου, χωρίς την ανάγκη ύπαρξης φυσικού τηλεφωνικού κέντρου συγκαταστάσεις. Εδώ η αλήθεια βρισκόμαστε για τις συνεργασίες που έχουμε με το εξωτερικό, με παρόχους εξωτερικού, όπου όλα αυτά τα χρόνια έχουμε αναπτύξει σχέσεις με παρόχους εξωτερικού, όπου είναι πελάτες και προμηθευτές της Modulus, και δίνουμε δυνατότητα σε αυτούς να τερματίζουν κίνηση προς τους ελληνικούς παρόχους. Όντας η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που ερχόμαστε εδώ, μπορώ να πω πως αυτή είναι η πιο πετυχημένη μας χρονιά. Έχουμε κάνει πολλές συναντήσεις, οι οποίες ήταν άκρως επικοδομητικές για εμάς. Και φιλοδοξούμε να είμαστε και τα επόμενα χρόνια σε ένα ακόμα μεγαλύτερο περίπτερο, σε μια ακόμα μεγαλύτερη ελληνική αποστολή και να βοηθήσουμε έτσι και το ελληνικό οικοσύστημα να πάει ένα βήμα παρακάτω. Είμαστε η M-Sensis, είμαστε μια εταιρεία ανάπτυξης λογισμικού και εφαρμογών με τεχνητή νοημοσύνη. Είμαστε πάνω από 10 χρόνια στην έκθεση και πάνω από 3-4 χρόνια στο ελληνικό περίπτερο. Σε αυτή τη χρονιά παρουσιάζουμε μία λύση που είναι από ένα αποτέλεσμα ενός live project και έχει να κάνει με την πρόγνωση της παγωνιάς και τις επιπτώσεις που έχει σε συγκεκριμένα δέντρα. Η εφαρμογή αυτή ευελπιστεί να βοηθήσει τον αγροτικό τομέα τόσο στην πρόγνωση της παγωνιάς και των επιπτώσεων αυτών, όσο και στην μείωση του κόστους μέσω των ανεμομικτών των αγροτών. Και επιπλέον έχει ένα περιβαλλοντολογικό αντίκτυπο, διότι μέσα από το notification που κάνει η εφαρμογή στους αγρότες, μειώνει την εκπομπή του διοξιδίου του άνθρακα. Το MWC φέτος επιστρέφει, γυρνάει μετά την COVID εποχή πιο δυνατό. Βλέπουμε πάρα πολύ κόσμο και φέτος, όπως στις προ-COVID εποχές. Είναι μια πολύ καλή έκθεση, με πάρα πολλά ραντεβού. Η M-Stat είναι εδώ για άλλη μια χρονιά. Δεν έχουμε λείψει τα τελευταία 15 χρόνια. Και έχουμε κάνει σημαντικά ραντεβού, έχουμε κλείσει συμφωνίες. Η ομάδα της M-Stat έχει μεγαλώσει, που βρίσκεται στην έκθεση. Έχουμε κάνει πολλά ραντεβού και κάποια θα ανακοινωθούν μόλις πέσουν οι υπογραφές. Είναι ραντεβού τα οποία θα κάνουν διαφορά. Κάποια θα μπορέσουν και οι πολίτες να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες μας και κάποια άλλα θα φανούν απλώς όταν τα ανακοινώσουμε. Ευχαριστώ πολύ. Είμαστε εδώ με το ΕΓ, με την ελληνική αποστολή, για ακόμα μία χρονιά. Είμαι ο Παναγιώτης Μαρκίδης, εκπροσωπώ την EOS Beyond Payments, wearables πληρωμών. Είμαστε μέλος της θερμοκοιτίδας του ΕΚ, έχουμε περάσει από κύκλο τα προηγούμενα χρόνια, η έδρα της εταιρείας παραμένει και φέτος είχαμε την ευκαιρία να έρθουμε στο Mobile World Congress και να δούμε αυτή την κοσμογονία που συμβαίνει στη Βαρκελόνη κάθε χρόνο και όσο πάνε και περνάνε τα χρόνια ακόμα περισσότερο. Καλησπέρα, είμαι ο Σωκράτης Αγγελακόπουλος, είμαι ιδρυτής και Product Development της Run4More. Η Run4More είναι η πρώτη εφαρμογή στην Ελλάδα η οποία επιβραβεύει τη φυσική δραστηριότητα. Περπατάς, τρέχεις ή κάνεις ποδήλατο και κερδίζεις δώρα, δωροεπιταγές, προσφορές ή εξαργυρώνεις σε δράσεις με περιβαλλοντικό αντίκτυπο. Πρακτικά, προσπαθούμε να βοηθήσουμε τον κόσμο να αλλάξει συνήθειες, να συνδέσουμε τις επιχειρήσεις με καταναλωτές οι οποίοι έχουν κοινωνικές ευαισθησίες, αναζητούν καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες οι οποίες όμως δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Βοηθούμε τα τμήματα ανθρώπινου δυναμικού να ενισχύσουν τη φυσική δραστηριότητα των εργαζομένων τους. Έχουμε ήδη δηλαδή πραγματοποιήσει συνεργασίες με επιτυχία με το Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, τη Jacobs, την Samsung Ελλάς, τον ΑΒ και την Nestlé. Ο στόχος μας είναι
να μπορέσουμε να διασυνδέσουμε την εφαρμογή μας ώστε να καταγράφει οποιαδήποτε δραστηριότητα, είτε γίνεται indoor ή outdoor. Η εφαρμογή είναι live αυτή τη στιγμή σε Play Store και App Store, με μερικές χιλιάδες χρήστες ενεργούς. Και ένας από τους επόμενους στόχους μας είναι η ισπανική φυσικά αγορά και γι' αυτό είμαστε εδώ με το CKE και την Enterprise Greece, μια πρωτοβουλία που αν η αλήθεια είναι δεν οργανωνόταν με αυτόν τον τρόπο έγκαιρα από τον Σύνδεσμο Καινοτόμων Εφαρμογών Ελλάδος, ούτως ώστε να ενημερωθούμε για την ύπαρξη πρώτα απ' όλα του συνεδρίου, αλλά και το τι μπορεί κάποιος μια startup από και μια πιο όρημη εταιρεία να κερδίσει, δεν θα ήταν αυτό δυνατό. Και ένα που θέλω να θέσω στο τραπέζι στη συζήτηση είναι το κομμάτι του carbon offsetting, το οποίο πλέον με τα CO2 reports, τα emission reports τα οποία λαμβάνουν και υποχρεούνται να εκδίδουν όλες οι εταιρείες, πρέπει να συζητηθεί και αυτό η Run4More μπορεί πλέον να το λύσει με την τεχνολογία της. Τι γίνεται με τη μετακίνηση εκατομμυρίων εργαζομένων καθημερινά από το χώρο κατοικίας στο χώρο εργασίας και πώς αυτό μπορούν και πρέπει οι εταιρείες να δώσουν τα απαραίτητα κίνητρα για να το αλλάξουν. Χαίρετε, καλησπέρα σας από την MWC, από το Mobile World Congress. Το 24 είμαστε η εταιρεία Vertogio μαζί με την Εθνική Αποστολή, με το Enterprise Greece μέσω του ΣΕΚΕ. Θέλαμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ το ΣΕΚΕ και όλους τους οργανωτές για την ευκαιρία που μας δίνουν να παρουσιάσουμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας σε το μεγαλύτερο κοινό που μπορούσαμε να φανταστούμε. Έχουμε υλοποιήσει και διαφωνήσει πάρα πολύ για την πρόθεση των προϊόντων μας. Η εταιρεία μας έχει τη Vertogio Digital Platform, μια πλατφόρμα την οποία μπορούμε να υλοποιήσουμε καινοτόμες εφαρμογές στο web και στο mobile κόσμο. Πολλά ενδιαφέροντα B2B meetings γίνανε εδώ, υλοποιήθηκαν εδώ. Θέλουμε και πήραμε την ευκαιρία να μπορούμε να παρουσιάσουμε, όπως προείπα, τις λύσεις και τις υπηρεσίες, αλλά και να εξάγουμε και να απευθύνουμε σε ένα μεγαλύτερο κοινό, σε ένα ευρωπαϊκό κοινό και σε ένα παγκόσμιο κοινό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους οργανωτές ξανά και εσάς για την παρουσίαση. Είμαι ο Θεόφιλος Μιλωνάς από την εταιρεία Ysoft. Είμαστε μια εταιρεία παραγωγής λογισμικού, όπου αναπτύσσουμε ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα για Ελλάδα και εξωτερικό μεσαίας και μεγάλης κλίμακας. Ασχολούμαστε κυρίως με custom λογισμικό. Στην εταιρεία μας υπάρχουν όλες οι μοντέρνες τεχνολογίες, το cloud, όλες οι μοντέρνες γλώσσες προγραμματισμού. Το απασχολούμε περίπου μαζί με την Exandia, τη δεύτερη μας εταιρεία, η οποία κάνει εφαρμογές κυρίως για το εξωτερικό. Απασχολούμε περίπου 45 προγραμματιστές. Το πελατολόγιο μας είναι ιδιωτικός και δημόσιος τομέας που προέρχεται από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Βρισκόμαστε φέτος με την ελληνική συμμετοχή στην MWC, όπου ήρθαμε για να δώσουμε σίγουρα εκτός από την παρουσία μας, να διευρύνουμε το networking μας και φυσικά να δούμε κιόλας άλλες τεχνολογίες που παρουσιάζονται στην έκθεση.